Θα σταθώ λίγο στο Αρκαλοχώρι, καλημερίζοντας τον πρόεδρο των σεισμόπληκτων, του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που δεχόμαστε, κύριε Γκαντάτσιο, για το τι γίνεται με το εξοικονομώ, ποια είναι η πορεία του. Υπάρχει λίγο μια ανησυχία, επειδή έχει υποθεί, έχει διαβαστεί, έχει ακουστεί ότι, ξέρετε, θα υπάρξουν αλλαγές στο εξοικονομώ, και από την άλλη τι γίνεται αναφορικά με τις οικοσυσκευές, γιατί και εκεί υπάρχει μια εκκρεμότητα. Και σας καλημερίζω. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά. Ξεκινήστε από το εξοικονομώ. Έχετε αλλαγές στο εξοικονομώ? Κοιτάξτε, ήταν ένα αίτημα του Συλλόγου να ενταχθούν οι πληγέντες σεισμόπληκτοι, αλλά και οι πληγέντες, όπως, ανάλογα όπως έγινε και στη Θεσσαλία, ενταχθούν στο νέο εξοικονομώ. Ένα πρόγραμμα και μια πρόταση που είχαμε προτείνει εμείς πριν 2 χρόνια. Γνωστή ήταν η ανέτεια εξαίρεση από το πρόγραμμα των σεισμοπλήκτων. Μετά από παρεμβάσεις ραδιοφωνικές, τηλεφωνικές, μετά από επερωτήσεις βουλευτών, δόθηκε μια χαραμάδα, φάνηκε μια χαραμάδα ότι με μια νέα τροπολογία θα ενταχθούμε και εμείς ως σεισμόπληκτοι στο νέο εξοικονομώ. Είναι κάτι θετικό και είναι απόρρια του αγώνα και της προσπάθειας όλων. Δεν σταματούμε βέβαια να διεκδικούμε πράγματα. Υπάρχει ένα ολόκληρο βουνό εκκρεμωτήτων και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για όλα όσα απομένουν. Ωραία. Λέτε λοιπόν ότι με τροπολογία θα ενταχθούμε και εμείς ως σεισμόπληκτοι στο νέο εξοικονομώ. Τελευταία έχουν ακουστεί διάφορα, λένε εκείνοι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας, περί αλλαγές μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο μάλλον θα είναι πιο σφιχτό. Για εσάς, ξέρετε αν θα αλλάξει κάτι και αν θα ισχύσουν αυτές οι σφιχτές, αν θέλετε, οι αποφάσεις και θα φορούν και εσάς? Δεν γνωρίζω κάτι. Η ανακοίνωση έγινε προχθές. Μάλιστα το Διευθυντή έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση ο κ. Κεφαλογιάννης, που είχε μια επικοινωνία με την κυρία Σδούχου. Όμως δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Εμείς βέβαια θα καταθέσουμε μια βεντάλια με διάφορες για να αποφύγουμε κάποιους κόπελους, και θα προσπαθήσουμε να μην δημιουργούνται προσκόμματα στο να γίνουν τα σπίτια των ανθρώπων παντού, έτσι, όχι μόνο για τη σεισμόπληκτη περιοχή μας, αλλά για όλους τους πληγέντες, να μην γίνει μια γάγκρινα καινούργια γραφειοκρατίας. Ωραία. Θα λοιπόν να δώσουμε το στίγμα και να διευκολύνουμε προς την αποπεράτωση εργασιών και το εξοικονομώ. Πριν πάμε στο δεύτερο ερώτημα, που είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αναφορικά με τις οικοσυσκευές, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου αν υπάρχουν εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την πληρωμή του ρεύματος, γιατί εκκρεμούσαν ποσά να δοθούν. Θυμόμαστε τι είχε γίνει εκεί με σεισμόπληκτους τις προηγούμενες ημέρες, όπου ζητούσαν να πληρωθούν από τους ίδιους οι λογαριασμοί, ότι για 2 μέρες δεν είχαν οι άνθρωποι ρεύμα στους οικίσκους. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις? Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια. Το λέω με την έννοια ότι είχε υποθεί, πηγαίνετε γρήγορα στο ΤΑΕΦΚ, πάρτε και εκείνη την απαραίτητη τη δήλωση, δείτε ότι ο φάκελός σας έχει προχωρήσει, έτσι ώστε να πάτε λίγο παρακάτω. Κυρία Δουργεράκη, όλοι οι σεισμόπληκτοι, ιδίως αυτοί που μένουν στο οικίσκους, έχουν καταθέσει φάκελο. Γι' αυτό και πήραν και τη βεβαίωση από το ΤΑΕΦ. Έχουν προστρέξει άμεσα μετά την παράκληση του Δημάρχου να δούμε πόσοι είναι αυτοί που δεν έχουν καταθέσει. Όντως, εγώ είδα από τις πρώτες μέρες πολλούς σεισμόπληκτους, τους περισσότερους σεισμόπληκτους, να παίρνουν αυτή τη βεβαίωση στα χέρια ότι έχουν καταθέσει φάκελο και έχουν ξεκινήσει τις εργασίες. Αυτό ήταν γνωστό σε εμάς. Κανείς δεν θέλει να μένει σε ένα κήσκο, κανείς δεν θέλει να μένει σε ένα κίτρινο σπίτι, κανείς δεν θέλει να μένει μακριά από το σπίτι του. Τα άλλα όλα είναι λόγια και τα άλλα είναι θεδρά επιχειρήματα που επικαλούνται από το Υπουργείο για να
γλιτώσουν από αυτά που δεν κάνουν οι ίδιοι σωστά. Μα πρέπει να δοθούν επιτέλους οι άδειες και σωστά το λέτε, και να ανοίξει και να τελειώνει αυτή η γραφειοκρατία. Σωστά το λέτε. Κανένας δεν θέλει να μένει στον οικίσκο, κανένας δεν θέλει να μένει σε κίτρινο ή κόκκινο σπίτι. Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία έτσι ώστε να αποκατασταθούν τόσα πράγματα τα οποία βρίσκονται σε κρεμότητα για τη δική σας τη ζωή. Επίσης υπάρχει και εκείνο πάντα που είναι πάνω από το κεφάλι σας, που λέει ότι οι ενοικιαστές έχουν την προθεσμία μέχρι 31 του Δεκέμβρη να μένουν στους οικίσκους, μετά θα πρέπει να φύγουν, ε? Ναι, υπάρχει και αυτό. Έχει προχωρήσει κάτι ο κ. Δήμαρχος, ότι έχει δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που ήταν ενοικιαστές, με μια βεβαίωση του πρώην ιδιοκτήτη, εφόσον έχει κατευθύνει φάκελο και εφόσον επιθυμεί να ξαναπάει στο σπίτι του ενοικιαστής, να δοθεί μια ακόμα περαιτέρω παράταση. Όμως είπαμε, το ζητούμενο δεν είναι να μείνει κανείς και να υπάρχουν οι οικίσκοι στο Αρκαλοχώρι ΣΑΗ. Το ζητούμενο είναι να τρέξουν διαδικασίες που μέχρι στιγμής δεν τρέχουν, και δεν τρέχουν όχι με ευθύνη του πολίτη αλλά με ευθύνη της πολιτείας. Είχε υποσχεθεί ο κ. Θεαντόπουλος να φέρει 10 καινούριους μηχανικούς. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν έρθει 10 και ετοιμάζονται να φύγουν και οι παλιοί μόνιμοι υπάλληλοι, τα μηνύτες. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπούμε σε ένα νέο σπιράλ, σε ένα νέο φαύλο κύκλο. Ποιος θέει, γιατί δεν έρχονται, γιατί αργούνε, και αυτά όλα εν όψη 7 του Απρίλη, που κλείνει ουσιαστικά λίγη προθεσμία της κατάστασης των φακέλων. Καταλαβαίνετε, ένα αποδεκατισμένο τα έχουν λίγους υπαλλήλους. Τι θα μπορέσει να αποδώσει και πόσο θα μπορεί να τρέξουν οι διαδικασίες, και πάλι όλα αυτά εις βάρος του πολίτη. Πότε λίγη η προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων? 7 του Απρίλη του 2025. Μάλιστα. Και αν δεν το κάνει, τι να πω τώρα. Θα επιστρέφουν τα χρήματα πίσω. Είπατε κάτι. Ποια χρήματα? Τα χρήματα που δεν πήρατε, τα χρήματα που είναι δεσμευμένα, για αυτά μιλάτε, για τα 61 εκατομμυρία. Τα χρήματα που έχουν επιστρωθεί σε κάποιους από τους λογαριασμούς των ανθρώπων, όσον δεν καταθέσουν φάκελο, θα επιστραφούν πίσω. Μάλιστα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις 20 συσκευές? Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, πληγέντων, οι οποίοι δεν έχουν πάρει καν την πρώτη οικοσκευή, το διχίλιαρο, το τετραχίλιαρο ή το εξαχίλιαρο. Όταν λέμε οικοσκευή, δεν είναι μόνο ότι έπαθαν ζημίες κάποια αντικείμενα μέσα στο σπίτι σου, αλλά είναι και η οικοσκευή σημαίνει και τα χρήματα που έδινε το κράτος για τη διευκόλυνση εκείνων των πρώτων ημερών, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. Κάποιοι μένανε για 2 και 3 μήνες πολύ μακριά από τα σπίτια τους. Κάποιοι κάνουν και 60 και 70 χιλιόμετρα ακόμα και σήμερα για να πάνε στις δουλειές τους. Αυτά υπεριλαμβάνονταν μέσα στην πρώτη αποζημίωση, η οποία δεν έχει δοθεί. Συν της άλλης, θα καταθέσουμε και ένα έγγραφο για το γνωστό τριχίλιαρο, που βέβαια δεν καλύπτει ανάγκες ουσιαστικές. Για αυτή την απλοποίηση που είπε ο κ. Θεαντόπουλος, θα αφορά 2.000 σεισμοπλήκτους, έβγαινε 3.000 με αποδείξεις. Ακούστε κάτι, κυρία Δουγκεράκη. Το τριχίλιαρο αυτό δεν αφορά όλους τους πληγέντες που θέλουν να μπουν στην απλοποίηση αυτή των διαδικασιών, αλλά αφορά όσους έχουν πάρει 3.000 ευρώ στο λογαριασμό τους. Και ουσιαστικά γίνεται μια εκαθάριση. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω. Πάμε παρακάτω. Καταθέτει τα τιμολόγια. Μπαίνει πάλι σε μια σειρά γραφειοκρατικών δηλώσεων και υπευθύνων δηλώσεων. Και είσαι τακτοποιημένος. Ουσιαστικά γι' αυτό απόρρισε ο κ. Θεαντόπουλος πριν ένα μήνα σε υπερώτηση στη Βουλή και είπε ότι μόνο 35 άτομα μπήκαν σε αυτή την ευεργετική, τη βάζω εγώ εισαγωγικά, ευεργετική διάταξη. Για το τριχίλιαρο. Για το τριχίλιαρο. Απορούσε γιατί μπήκαν μόνο 35 άτομα. Και η απάντηση είναι αυτή. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Μπορεί να τον θεωρούν χαζό ή να τον θεωρούν ότι δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Όμως ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό το τριχίλιαρο αφορά μόνο όσους έχουν πάρει ουσιαστικά 3.000 ευρώ στο λογαριασμό τους και τίποτα άλλο. Και βέβαια εννοείται ότι θα υπογράψουν τα χαρτιά, θα υπογράψουν δηλώσεις ότι δεν είναι. Ότι δεν και είναι, μετά δηλαδή που φεύγεις από το ταμείο δεν έχεις να πάρεις τίποτα άλλο. Εκεί είναι που υπογράφεις την καταδίκη σου ουσιαστικά. Αυτό λέτε. Έμεσα, ναι. Έμεσα, ακριβώς. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει χρήματα ούτε από την πρώτη αποζημίωση. Βεβαίως, είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί αυτοί. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς το μέτρο, αλλά το μέγεθος, αλλά με συναντούν άνθρωποι και μου λένε ότι δεν έχω πάρει,
ούτε αποζημίωση, ούτε κάποιο ποσό στο λογαριασμό μου. Και μιλάμε, δεν είναι σπίτια που είναι μόνο πράσινα, αλλά μιλάμε και για περιπτώσεις κίτρινα. Και μάλιστα προχθές μου ανέφερε ένας βέβαια, που έχει μια κατοικία με κόκκινο σπίτι, που θα κρυφθεί κατά τα αυστεία και δεν έχει πάρει τίποτα στο λογαριασμό του. Μάλιστα. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Ευτυχώς αρχίζουν να αναπυκνώνουν εκείνες οι φωνές, γιατί διάβαζα κάποια δημοσιεύματα τα οποία έρχονται τώρα στο φως και από τη Σάμο, που κατάλαβαν ότι θα πρέπει να φωνάξουν και να ακουστούν όπως το κάνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, διότι 4 χρόνια λέει, μετά το σεισμό δεν έχει γίνει τίποτα στη Σάμο, ευτυχώς. Να σας πω κάτι, είναι αλήθεια ότι θα προσφύγετε ως σύλλογος στον συνήγορο του πολιτή? Ήδη έχουμε προσφύγει στο συνήγορο του πολίτη, ναι, κατά τριών υπουργείων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και προσφύγαμε για έλλειψη απαντήσεων σε έγγραφα που έχουμε στείλει. Σε έγγραφα που δεν τα κάνουμε μόνο για να είμαστε στη δημοσιότητα, για να καλύπτουμε κάποιες αράδες, ένα φίλο μιας εφημερίδας, αλλά τα κάνουμε για να λυθούν κάποια προβλήματα που απασχολούν οι συμπολίτες μας πληγέντες. Όπως? Τέτοια έγγραφα κοινοποιήσαμε, λοιπόν, τα ανάλογα έγγραφα. Είναι η σειρά έγγραφων που είναι αναπάντητα. Έτσι όμως εμείς ενδεικτικά καταθέσαμε 2 στα 7 έγγραφα που αφορά τις κατεδαφίσεις, που αφορά την επιδότηση νοικίου που δεν έχει δοθεί εδώ και καιρό, που αφορά το ότι οι άνθρωποι μένουν σε κίτρινα σπίτια και ακατάλληλα, σπίτια που έγγραφα που αφορούν τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς ακινήτων, και για το εξοικονομώ που βέβαια οι εξελίξεις μας πρόλαβαν, αλλά εμείς το είχαμε καταθέσει και αυτό. Σειρά εγγράφων που έχουν μείνει αναπάντητα και, επαναλαμβάνω, αφορούν ανάγκες πολιτών και ουσιαστικά καταστρατηγούνται δικαιώματα και παιδιών και περιλίκων στην περιοχή μας. Και αυτά, λοιπόν, ζητούμε απάντηση από το Υπουργείο και ζητούμε τη μεσολάβηση του συνηγόρου του πολίτη στο να απαντηθούν τα έγγραφα και βέβαια να αποδοθούν και ευθύνες. Μάλλον να αποδοθούν ευθύνες δεν αποδίδει ο συνήγορος πολίτη, αλλά υποδεικνύει ποιος είναι ο υπέτειος και ο υπόλογος για τη μία απάντηση αυτών των εγγράφων. Εμείς, κυρία Δουργεράκη, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και πιστέψτε μου ότι είναι το πρώτο από τα μέτρα που έχουμε πει κατά καιρούς ότι θα χρησιμοποιηθούν, και αργήσαμε βέβαια, αλλά δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες που είναι μέλη του Συλλόγου και έχουμε ευθύνη στους πολίτες που είναι σεισμόπληκτοι και έχουμε ένα λόγο απέναντί τους. Θέλουμε να τους κοιτάμε στα μάτια και πιστέψτε μου ότι θα το κάνουμε. Θα κάνουμε τον αγώνα όπως τον κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε και εθελοντικά βέβαια, αλλά θα το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις που δίνετε στον κόσμο και ρωτήσανε σε ποιο σημείο είσαστε αναφορικά με το εξοικονομώ, όπως και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για τις 20 συσκευές. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ συνεπικουρικά για τις 20 συσκευές και τις όλες αυτές τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, όλα αυτά που δεν έχουν γίνει, το αμέσως επόμενο βήμα ποιο είναι ενδεχόμενα από τη δική σας την πλευρά για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και ως είδηση, κύριε Γκαντάτσιο, για τους ανθρώπους οι οποίοι ρωτούν? Κοιτάξτε, είπαμε, περιμένουμε την προπολογία που θα ενταχθούμε και εμείς στο νέο εξοικονομώ. Θα κοιτάξουμε, είπαμε, να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και ένας νέος γολγοθάς γραφειοκρατίας, όπως έχει γίνει με την αρρωγή. Πάμε να λύσουμε προβλήματα και όχι να δημιουργήσουμε νέα, και αυτές τις μέρες θα καθίσουμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να αποφύγουν και θα προτείνουμε 5 πράγματα. Πιστεύω να φτάσουν σε βίκο άωτα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.